Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Ευχές για μια όμορφη, ευχάριστη και δημιουργική ημέρα. Αρκετά τα νέα και σήμερα θα είμαστε εδώ τις επόμενες 2 ώρες για να τα αναλύσουμε μαζί και να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας. Είμαι η Έλενα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζει η Αγνή, ο Μάξιμος, ο Νεόφυτος και ο Πάτροκλος. Χρόνια πολλά λοιπόν, σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου. Θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 21η ημέρα του πρώτου μήνα του έτους. Ξεκινάμε με το 1790, μετά Χριστόν, όταν ο Δόκτωρ Ζωζέφ Ινιάς Γκιγιοτιέν προτείνει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τη χρήση της λεμιτόμου ως ανώδυνου μέσου και μέτρου ισότητας για την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Αργότερα το 1878 ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 υπείς και 4 πυροβολαρχίες υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Να πούμε πως μέσα σε 2 ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι και τον Δομοκό. Αργότερα, το 1942, ο Αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του Night Hawks. Το 1946 το ΚΚΕ ζητά την αποχώρηση των Άγγλων από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα οι Σοβιετικοί καταγγέλουν στον ΟΗΕ την παρατεταμένη παραμονή των Αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Εξέδωσε επίσης ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση με τα Μολότοφ κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει μάλλον με πλέον κατηγορηματικό τρόπο την χθεσινοβραδινή απόψινή, σύμφωνα με την ανακοίνωση επίθεση με Μολότοφ σε δυνάμεις των ΜΑΤ στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει επίσης μέσω ανακοίνωση την επίθεση με τέτοιου είδους λέει ενέργειες συμβάλλουν, μάλλον τέτοιου είδους ενέργειες συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας. Η Δημοκρατική Αριστερά επίσης καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Η απόπειρα λοιπόν να μετατραπεί η χώρα σε πεδίο βολής διαφόρων αυτόκλητων τιμωρών δεν πρόκειται να περάσει, αναφέρει η Δημοκρατική Αριστερά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις βόμβες Μολότοφ που πέσανε χθες το απόγευμα κατά της δημιουργίας των ΜΑΤ. Και να πάμε σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου φαίνεται πως έχει απασχολήσει αρκετά, μιας και σε διάσκεψη, όπως τη λένε, και κλεισμένων των θυρών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων, των στρατιωτικών, των λιμενικών, των αστυνομικών, που έγιναν σε εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, σύμφωνα με τον νόμο 4093-2012, αντιμετωπίζουν συνταγματικά προβλήματα. Σχεδόν ομόφωνα, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν προς πως πρέπει να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει τις περικοπές λόγω συνταγματικών προβλημάτων. Αναλυτικότερα να πούμε, η έκταση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών θα καθοριστεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Ειδικότερα να πούμε, οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις από όλες τις κατηγορίες των ενστόλων έχουν καταθέσει από τον Ιανουάριο του 2013 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Τρίτου Μνημονίου και της Αναδρομικής από 1η Αυγούστου του 2012. Επιστροφή στον αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποδοχών τους. Να πούμε πως το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τώρα έχουν προσφύγει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής καθώς και άλλων 9 περιφερειών Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Εύρου και Στερεάς Ελλάδος. Δεύτερον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικού του Ναυτικού καθώς και των Αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας, το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών όπως επίσης και 590 στρατιωτικοί και 10 λιμενικοί υπάλληλοι.
Οι ενώσεις των ενστόλων υποστηρίζουν την αντισυνταγματικότητα του τρίτου μνημονίου, καθώς και της επίμαχης υπουργικής απόφασης που προβλέπει την τμηματική αναδρομική από την 1η Αυγούστου του 2012, επιστροφή μέρους των αποδοχών τους, αλλά και του μισθολογίου των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, όπως είπαμε, του πυροσβεστικού και του λιμενικού σώματος, που καθιέρωσε ο νόμος 4.093 κάθετος 2012. Ακόμη οι στρατιωτικοί διατείνονται ότι με τις περικοπές των αποδοχών τους παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι περικοπές που επιβλήθηκαν υπερβαίνουν το όριο πέραν του οποίου είναι συνταγματικά άνεκτες οι περικοπές των αποδοχών τους. Οι ένστολοι επισημαίνουν ότι το τρίτο μνημόνιο, ρίχνοντας το βάρος της προσπάθειας της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μόνο μερός στους στρατιωτικούς και στα σώματα ασφαλείας, παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, η οποία ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του άρθρου 25 του Συντάγματος, το οποίο λοιπόν αξιώνει από όλους τους ανεξαιρέτους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, επιτάσσει την ισομερή κατανομή των βαρών τόσο στους απασχολουμένους όσο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε όσους ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα. Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η μείωση των αποδοχών τους είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή που κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και στο συνταγματικό δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να πούμε πως, όπως έχει καταλάβει και εσείς, ότι προβληματισμό έχει προκαλέσει η απόφαση βόμβα αυτή περί αντισυνταγματικότητας του μέτρου περικοπής στους μισθούς των ενστόλων, τόσο ως προς την εφαρμογή της, όσο και ως προς το δημοσιονομικό κενό που αναμένεται να επιφέρει. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, τα ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν, κάτι που σημαίνει ότι αφενός θα επηρεαστούν τα έσοδα των δημοσίων ταμείων και αφετέρου θα χρειαστεί να εξευρεθούν ισοδύναμα μέτρα για να καλυφθεί το κενό. Ο επίμαχος νόμος που ψηφίστηκε στα τέλη του 2012 προέβλεπε την εξοικονόμηση πόρων 340 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που δικαιωθούν όλοι οι δικαιούχοι, τότε η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει μια καινούρια πρόκληση που θα αφορά στην εξεύρεση νέων μέτρων, τα οποία θα πρέπει αφενός να είναι ισοδύναμα προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις μνημονιακές της δεσμεύσεις και αφετέρου να προκαλέσουν τις όσο το δυνατότερον λιγότερες κοινωνικές αντιδράσεις. Ωστόσο, τόσο οι δικαστικοί όσο και οι οικονομικοί κύκλοι συστήνουν προσοχή προκειμένου να μην βγουν λανθασμένα συμπεράσματα πριν καθαρογραφεί η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανακοινωθεί επίσημα όχι νωρίτερα από τα τέλη του Φεβρουαρίου. Μιλώντας στο zoogla.gr, μπορείτε να το ακούσετε και στο συγκεκριμένο άρθρο που θα βρείτε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Μιλάει ο γνωστός συνταγματολόγος Γιώργος Κατρούγκαλος, και ο οποίος διευκρινίζει για το όταν εκδοθεί επισήμως η απόφαση, τότε τα χρήματα θα δοθούν αναδρομικά, καθώς όλες οι αποφάσεις του ΣΤΕ έχουν αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση λοιπόν που τα χρήματα δεν επιστραφούν, τότε θα κινηθούν διαδικασίες για αγωγές κατά του δημοσίου. Από την άλλη, από την μεριά του λοιπόν, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κύριος Χρήστος Φωτόπουλος, μιλώντας στο Ζούγκλα, τόνισε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και θα πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση της δικαιοσύνης και να μην αναγκάσει τα μέλη της Ομοσπονδίας να προσφύγουν σε νέο δικαστικό αγώνα με την κατάθεση αγωνιών σε βάρος του δημοσίου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πολύ αγαπημένο από την ελληνική κοινωνία Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως πάντα, με τις πρωτότυπες, όχι τόσο, αλλά πρωτότυπες να τις ακούσω από έναν υπουργό δηλώσεις. Φαίνεται λοιπόν πως δηλώνει ο ίδιος ότι όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγουν, λεφτά δεν θα γεννήσουμε. Και αναφέρθηκε στην κρίση λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης στο Συμβουλίο της Επικρατείας για τα συνταγματικά προβλήματα στις περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων. Έτσι λοιπόν, μιλώντας ο κύριος Γεωργιάδης στον Αντένα, είπε ότι οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν είναι κομμάτι του μνημονίου, διότι χρεοκοπήσαμε. Το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι νομικό. Κάθε απόφαση θα ακυρωθεί και θα πρέπει αυτομάτως να αντικατασταθεί με κάποια άλλη, τόνισε.
Τώρα, την ελπίδα ότι η απόφαση του Συμβουλίου του ΣΤΕ, μάλλον, που έκρινε τις συνταγματικές περικοπές, θα εγκαινιάσει μια νέα θεώρηση της δικαστικής λειτουργίας για τους μισθούς και τις συντάξεις όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων, βγάζοντας σταδιακά αντισυνταγματικούς όλους τους σχετικούς εφαρμοστικούς νόμους που μέλουν να εφαρμοστούν για πολλές γενναίες εργαζομένων, εκφράζει με δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος. Σε σχετική δήλωσή του και υπό την επιφύλαξη της μελέτης της απόφασης ολομέλειας του ΣΤΕ προς την αγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, ο κύριος Μητρόπουλος τονίζει ότι η καθυστερημένη αυτή και επιμερισμένη δίκαια κρίση του ΣΤΕ πρέπει να επεκταθεί και σε όλους τους άλλους κλάδους και να μην περιοριστεί στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών, για το οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει τη μερική ενίσχυσή του μέσα από αυτό το λεγόμενο πλεόνασμα. Παράλληλα, σημειώνει ότι η απόφαση αυτή δεν θίγει την συνεχιζόμενη ραγδαία μείωση των μισθών και ημερομισθείων του υπόλοιπου δημοσίου και βεβαίως του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η δραστική μείωση μισθών και συντάξεων σύμφωνα με τη ρήτρα της συγκρίσιμης ανταγωνιστικής υποτίμησης με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όπως προβλέπει λοιπόν το δεύτερο μνημόνιο, σύμφωνα με το νόμο 4046, κάθετος 12. Και θα πάμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας στον κύριο Μητσοτάκη, όπου έχει τελειώσει η εποχή των οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Φαίνεται λοιπόν πως ανέφερε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εχθές το πρωί μιλώντας στο Sky. Πρόσθεσε δε ότι η εξυγίανση στο δημόσιο δεν γίνεται μόνο μέσω περικοπών. Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι βάσει των όσων έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα, πρέπει να αποχωρήσουν από το δημόσιο 15.000 υπάλληλοι μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο θα υπάρξουν ισοδύναμες προσλήψεις. Το δημόσιο λοιπόν δεν γίνεται καλύτερο μόνο υπό το πρίσμα του πόσοι θα φύγουν. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Βάζουμε στην ατζέντα ουσιαστικά ζητήματα για την αναδιάρθρωση του δημοσίου, που δεν έχει θίξει η Τρόικα. Όχι να περιορίζουμε τη συζήτηση στο πώς θα φύγουν, τόνισε. Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας μάλλον ότι οι καλοί αντιμνημονιακοί λένε ότι επαναφέρουν την Ελλάδα στην ευημερία με επιδόματα και υψηλούς δανεισμούς. Δεν λένε πού θα βρουν τα λεφτά για να χρηματοδοτήσουν αυτό το θαυμάσιο όραμα. Δεν αντέχει στη λογική η σκέψη ότι θα σκίσουμε μνημόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι εκτός πραγματικότητας όποιος νομίζει ότι δανείζεται χωρίς όρους. Εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζεται ότι η Ελλάδα θα βγει στο ευρώ, θα τυπώσει πληθωριστικό νόμισμα και θα πληρώνουμε υψηλότερους μισθούς. Τέλος, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Δεν με ενδιαφέρει αν ο Τσίπρας είναι άθεος. Με ενδιαφέρει αν έχει κολλήσει κανένα ένσημο». Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βλέπουμε και μερικά πλάνα του κ. Μητσοτάκη από τη Βουλή. Στο σημείο αυτό όμως να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα κοντά σας.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση, Τρίτη, σήμερα 21 Ιανουαρίου του 2014. Ευχόμαστε και πάλι μια όμορφη, ευχάριστη και δημιουργική ημέρα. Και να συνεχίσουμε λίγο να βλέπουμε τα θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν στο μπλόκο στις μνημονιακές. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει πυρετός διαβουλεύσεων λόγω της Τρόικας. Πυρετώδες έτσι λοιπόν διαβουλεύσεις ξεκινούν αυτή την εβδομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών εν ώψη της άφιξης της Τρόικας στα τέλη του Ιανουαρίου. Η Τρόικα έχει απορρίψει τα ισοδύναμα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση για να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση αλλά και για το νέο φόρο ακινήτων. Οι Τροικανοί κάνουν λόγο για τρύπα 300 εκατομμυρίων ευρώ από τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και ενώ 400 μάλλον εκατομμυρίων ευρώ λόγω του ενιαίου φόρου ακινήτων και απώλειες μεταξύ 800 και 900 εκατομμυρίων ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Η κυβέρνηση υπολογίζει πάντως τις απώλειες μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων ευρώ και επιχειρεί να προβεί σε αντιπροτάσεις ώστε να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Τα δύσκολα ως φαίνεται όμως δεν έχουν περάσει ούτε και πρόκειται να περάσουν σύντομα για τους Έλληνες πολίτες, όπως άλλωστε καταδεικνύεται από τη νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής που τιτλοφορείται «Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα». Οι συντάκτες της έκθεσης πραγματεύονται τη μεταμνημονιακή εποχή στη χώρα μας και μαρτυρούν την αδυναμία κρατών μελών της ζώνης του ευρώ να μειώσουν το δημόσιο χρέος τους στο επίπεδο που απαιτούν είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες. Να πούμε πως η παραμονή στην Ευρωζώνη οριοθετεί σήμερα τις δυνατότητες της χώρας με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν λόγω των θεσμικών
και άλλων εξελίξεων, τονίζεται στην έκθεση, στην οποία εκτιμάται ότι χώρες οι οποίες έχουν περάσει οικονομική και δημοσιονομική κρίση, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, δεν πρόκειται να αποφορτιστούν από το βάρος της εποπτείας, ανεξάρτητα από το εάν υπογραφεί ή όχι νέο μνημόνιο. Να πούμε πως σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση, στο μέλλον κάθε ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα εάν θα υπογράψει κάποιο νέο μνημόνιο, θα πρέπει να κινείται εντός των νέων κανόνων οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Επίσης, πρέπει να υπογράψει μαζί με άλλα κράτη-μέλη πάσης φύσεως συμβατικές διευθετήσεις, οι οποίες θα θέτουν τους όρους υπό τους οποίους θα χορηγείται βοήθεια μέσω των διάφορων μηχανισμών. Από το 2014 βρισκόμαστε, όπως και εσείς έχετε καταλάβει, σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Ευρωζώνη, δηλαδή σε μια νέα κατάσταση συλλογικής εποπτείας για τη δημοσιονομική της πολιτική και στενότερη συνεργασία για την γενικότερη οικονομική της πολιτική. Να πούμε πως στην ίδια έκθεση οι συντάκτες προειδοποιούν ότι το νέο σύστημα αμοιβαίας εποπτείας διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο, το προ-κρίσης. Όσον αφορά τώρα στη δημοσιονομική πτυχή, γίνεται πιο δεσμευτικό και συνδυάζεται με αυστηρότερες κυρώσεις και ευκολότερες διαδικασίες επιβολής τους, αναφέρεται. Επικαλούμενοι τον Αμερικανό οικονομολόγο Ρόμπερτ Μπάρο, οι συντάκτες προειδοποιούν ότι το υψηλό δημόσιο χρέος αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογία, η οποία θα μειώσει το δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης. Η οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων ετών έχει επιβεβαιώσει την άποψη του Μπάρο, αφού σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί οι φόροι, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί η πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, οι νέοι στόχοι προτεραιότητες έχουν υψηλό κόστος λόγω της πτώσης του ΑΕΠ, που προκάλεσαν και τη δραματική αύξηση της ανεργίας. Τέλος τώρα να πούμε, οι πολιτικές προτεραιότητες μπορεί να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές με την έννοια ότι η πτώση του ΑΕΠ δυσκολεύει τις μεταρρυθμίσεις και την επίτευξη μιας όχι προσωρινής αλλά διατηρήσιμης ισορροπίας των προϋπολογισμών με εξάλληψη πρωτογενών ελλημάτων, το φαινόμενο αλλιώς της χιονοστιβάδας, προσθέτουν. Στην έκθεση λοιπόν εκτιμάται ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το ζήτημα του χρέους των χωρών όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν έχει λυθεί και ότι αποκλειστικά και μόνο οι εθνικές προσπάθειες για μείωση του δημόσιου χρέους θα οδηγήσουν στο κενό, καθώς επιφέρουν μέτρα τυφλής λιτότητας που επιδεινώνουν την κρίση. Δεν λύθηκε λοιπόν το ζήτημα του χρέους της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και άλλων κρατών μάλλον μελών, όπως η Ελλάδα με το δημόσιο χρέος να παραμένει στα δυσθεώρητα ύψη του 170%. Δεν έχουν λοιπόν την παραμικρή δυνατότητα να μειώσουν τα χρέη σε απόλυτα μεγέθη και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στο επίπεδο λοιπόν που απαιτούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, αποκλειστικά μόνο με εθνικές προσπάθειες. Αν το επιχειρήσουν, θα πρέπει να εφαρμόσουν και στο μέλλον τυφλή λιτότητα, που όμως θα επιδεινώσει την κρίση χωρίς να λύσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Επομένως, λογικό είναι να ζητούνται εναλλακτικές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνεται. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, κάθε κράτος μέλους θεσμοθετεί και τηρεί τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Χρυσός κανόνας λοιπόν, ενώ όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό κείμενο, η Ελλάδα θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το νέο μεσοπρόθεσμο 2014-2016 μέχρι και τα τέλη του Απριλίου του 2014. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την δημοσιονομική ισορροπία για την περίοδο μετά το τρέχον μνημόνιο. Θα γίνουν τότε λοιπόν φανερές δεσμεύσεις της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την έκθεση για του προϋπολογισμού της Βουλής. Και να πάμε στον... Πού θα πάμε? Θα πάμε στον Χριστόδουλο Ξηρό, όπου φαίνεται λοιπόν πως έδωσε το παρόν. Έπρεπε να δίνει το παρόν ένα μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Καλλικράτειας, όπου και είχε δηλώσει τόπο παραμονής του, πήρε άδεια και έφυγε, εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν, 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του, ο Χριστόδουλος Ξηρός απέστειλε επιστολή στον διαδικτυακό χώρο Indie Media, που έχει τον τίτλο «Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή». Η επιστολή λοιπόν που αναρτήθηκε χθες το μεσημέρι συνοδεύεται από τις φωτογραφίες του Χριστόδουλου Ξηρού με φόντο τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Τσέ Γκεβάρα,
του Γεώργιου Καραϊσκάκη, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Άρη Βελουχιώτη και το συγκεκριμένο βίντεο που ακολουθεί. Να πούμε πως το κείμενο φέρει την υπογραφή Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος της 17 Νοέμβρη. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μανώλη της 17 Νοέμβρη να λέει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Με τρία μόνο χρόνια μνημονίου έχουμε καταστροφή της μεσαίας τάξης, διάλυση των υποδομών, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος κατελαφίζονται και παραδίδονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Εργασιακή νομοθεσία και δικαιώματα δεν υφίστανται πλέον. Η κοινωνία καταραίει. Χιλιάδες αυτόχειρες, εκατοντάδες χιλιάδες στα συσίτια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Όλο και περισσότεροι δουλεύουν χωρίς να πληρώνουν. Άνθρωποι πεθαίνουν δίπλα μας από την πείνα και το κρύο, κοιμούνται στα παγκάκια και τα πεζοδρόμια. Σκουπιδοδίφηση, επαιτία, εκπόρνευση, τα ναρκωτικά σε υπερπροσφορά καταστρέφουν την νεολαία, μηδενίζοντας την όποια διάθεση αντίστασης. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, τώρα, σήμερα, θα πάψουμε να υπάρχουμε σαν λαός και σαν πολιτισμός. Η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι σύγκρουση, ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Αντιθέτως, όποιος λαός αφεμπόλυσε τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, έχασε τα πάντα. Όποιος δεν αποδέχεται τον αγώνα, όποιος προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση που μας έχει επιβληθεί, τότε απλά θα οδηγηθεί στη δουλεία με τη θέλησή του. Πρώτη προϋπόθεση φυσικά η εκδίωξη του πολιτικού προσωπικού, όλων. Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, δίμευση περιουσίας τραπεζών, κλεφτών πολιτικών και συγγενών τους. Έξοδος από Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπές συμμαχίες. Αναζήτηση, δημιουργία και νέων συμμαχιών. Ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους και άρνηση κάθε πληρωμής του. Ακύρωση όλων των συμφωνιών και συμβάσεων που έκαναν οι δοσίλογες κυβερνήσεις. Ανάπτυξη με ίδια μέσα, με νέους φορείς χρηματοδότησης και με κοινωνικό έλεγχο. Οργάνωση εξ αρχής υγείας, παιδείας και κοινωνικού κράτους. Πρώτα-πρώτα σταματάμε να τους πληρώνουμε. Ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, εφορίες και λογαριασμούς. Δεν θα αφήσουμε να πεθάνουν τα παιδιά μας για να πληρώνουμε τους δυνάστες μας. Ομάδες περιφρούρησης σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, ενάντια σε κατασχέσεις, κόψιμο ρολογιών ηλεκτρικού νερού, με ειδοποίηση μέσω κινητών, διαδικτύου, να μαζευόμαστε ακαρία, να τους ξυλοφορτώνουμε και να τους εκδιώκουμε όλοι μαζί. Το κίνημά μας θα βρει χιλιάδες τρόπους, αρκεί η σκέψη μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ραβδί και φτύσιμο πρώτα-πρώτα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους, όπου τους πετυχαίνουμε. Ραβδί και φτύσιμο σε φορατζίδες, στους μπάτσους, στους σεκιουριτάδες, στους ελεγκτές, στους προπαγανδιστές του εχθρού, στους έμπορους ναρκωτικών, στους εισπράκτορες και σε κάθε πληρωμένο της ανάγκη των τραπεζών και του κράτους. Κάνω έκκληση σε όλους τους συντρόφους που υιοθετούν την αντάρτικη δράση, ελεύθερους και αιχμάλωτους, έκκληση για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Σύντροφοι της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, στηρίξτε και πλαισιώστε το εγχείρημά μας. Βγάλετε ανακοινώσεις υποστήριξης. Βοηθήστε σε επίπεδο αναλύσεων και προτάσεων. Σύντροφοι της άκρας αριστεράς και της αναρχίας, όσοι έχετε ακόμα μέσα σας στο μικρόβιο της επανάστασης. Ξεχάστε τις διαφορές και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εσωστρέφεια και αυτοκατανάλωση. Είναι η ώρα της μάχης. Ο εχθρός είναι απέναντι και εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Ξεκινήστε σήμερα, τώρα, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά. Δεν έχουμε πλέον καιρό για χάσιμο. Δεν θα έρθει ο λαός να μας βρει στα γραφεία μας. Εμείς θα πάμε εκεί. Δική μας δουλειά είναι να ανάψουμε το φυτίδι. Σύντροφοι της μαζικής και της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τώρα είναι η δική μας ώρα, όπως το 41 ήταν του Άρη και το 21 του Καραϊσκάκη. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών. Πρέπει να σταθούμε περήφανοι απέναντι στην ιστορία. Καλή ανάμωση στα Γοναράδικα. Ακούσαμε λοιπόν τον Χριστόδουλο Ξηρό 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του. Και να πάμε στον Νικοδέντη, ο οποίος στο σχολιασμό της επιστολής του Χριστόδουλου Ξηρού αλλά και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την περικοπή των μισθών των ένστολων, την οποία έκρινε παράνομη, προχώρησε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.
Δεν έχω κανέναν λόγο να σχολιάσω τις σκέψεις του όποιου μάλλον τρομοκράτη και ιδιαίτερα του Χριστόδουλου Ξηρού. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διαβεβαιώσω την ελληνική κοινωνία ότι οι αρχές επιτελούν ευσυνείδητα το καθήκον τους να οδηγούν στις φυλακές αυτούς που πρέπει να βρίσκονται εκεί. Σχολίασε ελιτά ο κύριος Δένδιας. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους μισθούς των ένστολων, ο κύριος Δένδιας δήλωσε: «Η θέση μου είναι γνωστή για τους μισθούς και συγκεκριμένα θεωρώ ότι οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται στο έργο και στο καθήκον των ένστολων που πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Ωστόσο, δεν σχολιάζω αποφάσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν έχω δει». Ας ακούσουμε λίγο από την αρχή τον κύριο Δένδια στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, και επιστρέφουμε. Στην πρώτη ερώτηση, αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι δεν έχω κανένα ρόλο ή λόγο να σχολιάσω τα σώπητα σκέψεις του όποιου τρομοκράτη και ιδίως του συγκεκριμένου στον οποίο αναφερθήκατε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πω προς την ελληνική κοινωνία είναι ότι οι ιδιωτικές αρχές της χώρας κάνουν το καθήκον τους, που σημαίνει ό,τι μπορούν για να εκτελέσουν τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Να οδηγήσουν στις φυλακές αυτούς οι οποίοι πρέπει να είναι στις φυλακές. Από εκεί και πέρα, ως προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τους μισθούς των εστόλων και ιδίως των στελεχών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προστασίας του πολίτη, οι απόψεις μου είναι γνωστές. Οι απόψεις μου είναι γνωστές και τους μισθούς. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δένδια και να πάμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει την επιστολή του Χριστόδουλου Ξηρού. Τόνισε ότι οι δηλώσεις των τρομοκρατών λαμβάνουν απάντηση από τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο του συντάγματος, των νόμων και των θεσμών. Όμως η ελληνική πολιτεία οφείλει να θωρακίσει τους πολίτες από αυτούς που τους επιβουλεύονται. Γι' αυτό και η λειτουργία καταστήματος κράτησης υψίστης ασφαλείας αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τους εχθρούς της δημοκρατίας και αυτό θα γίνει με όρους ασφάλειας της κοινωνίας και τήρησης της νομιμότητας, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. Να πάμε όμως και στην επίθεση της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον την επίθεση που εξαπέλυσε η Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη δήλωση του Ξηρού. Η Δημοκρατία λοιπόν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τα παραλυρήματα δολοφόνων και αδίστακτων εγκληματιών, να φέρει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Ασημακοπούλου, με αφορμή την επιστολή και το βίντεο του Χριστόδουλου Ξηρού. Επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος απέναντί τους, πέρα και πάνω από τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Γι' αυτό και επισημαίνουμε συνεχώς στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η καταδίκη στην τρομοκρατία πρέπει να είναι απόλυτη, έμπρακτη και χωρίς αστερίσκους. Και υποσημειώσει συνέχισε και εξήγησε ότι έμπρακτη καταδίκη θα ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ, αν εκτός από τα σημερινά κροκοδίλια δάκρυά του για το παραλήρημα Ξηρού, μάζευε το επίσημο οργανό του, την Αυγή, που ζητούσε την αποφυλάκησή του και αν απομόνωνε πολιτικά τους βουλευτές του που μιλούν για πολιτικό υπόβαθρο στη δράση της Νέας στις 17 Νοέμβρη. Έμπρακτη λοιπόν καταδίκη θα ήταν, πρόσθεσε, αν διέγραφε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν στα δικαστήρια και υποστηρίζουν σε εκδήλωση τη δράση του Χριστόδουλου Ξηρού και κυρίως σημείωσε όσους χρησιμοποιούν ίδια γλώσσα και ίδια επιχειρήματα με τον Ξηρό, χωρίς να αντιλαμβάνονται το επικίνδυνο παιχνίδι τους με τη φωτιά και τη δημοκρατία. Αντί γι' αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει όσους του επισημαίνουν τα αυτονόητα, ακόμα κι αν είναι στελέχη του. Ελπίζουμε να αλλάξει, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΣΥΡΙΖΑ όμως εξέδωσε κάποια ανακοίνωση όσον αφορά την εμφάνιση του Χριστόδουλου Ξηρού. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, λοιπόν, ο τελευταίος που μπορεί να έχει άποψη για τη δημοκρατία, καθώς δεν πιστεύει σε αυτήν, σχολιάζει με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστολή που έστειλε το καταζητούμενο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον Χριστόδουλο Ξηρό αυτόκλητο υπερασπιστή των λαϊκών συμφερόντων και υπογραμμίζει ότι η δράση τέτοιων τιμωρών ερήμην των μαζικών αγώνων έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στην ενίσχυση της καταστολής, του εκφοβισμού της κοινωνίας και στην αναπαραγωγή ενός φαύλου κύκλου βίας που αξιοποιείται από τις κατεστημένες δυνάμεις για να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Ήδη κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Τους προσφέρεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο της εργασίας, να αλλάξουν την ατζέντα και να παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία. Αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι θα διαψευστούν.
Τέτοιου είδους ζητήματα δεν προσφέρονται ούτε για προβοκάτσιες, ούτε για μικροπολιτική εκμετάλλευση, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου με κατηγορηματικό και περιεκτικό τρόπο σχολίασαν πηγές της Χαριλάου Τρυπού Κούπη το μήνυμα του Χριστόδουλου Ξηρού. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν συνδιαλέγεται με δολοφόνους, ανέφεραν απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και το ΚΚΕ όμως εξέδωσε ανακοίνωση. Οι προβοκάτορες της 17 Νοέμβρη και οι ενέργειές τους όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την πάλη του λαού, αλλά αξιοποιούνται με τη συκοφαντία της, τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιο αναφορικά με το μήνυμα του Χριστόδουλου Ξηρού. Το ΚΚΕ σημειώνει επίσης ότι εδώ και δεκαετίες παίζουν το ρόλο των πιο αντιδραστικών υπηρεσιών και μηχανισμών ντόπιων και ξένων, προκειμένου να ενισχύεται η κρατική καταστολή και η τρομοκρατία σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και στην Αμερική όμως είχαμε αντιδράσεις όσον αφορά την εξαφάνιση του Χριστόδουλου Ξηρού. Με σκληρή γλώσσα λοιπόν, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Τζον Κέρι επανέλαβε στη συνάντησή του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τη δυσφορία της Αμερικής για την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. «Πώς είναι δυνατόν να αφήνεται οι κλιματίες να παίρνουν άδειες», φέρεται να ανέφερε ο Τζον Κέρι στον κύριο Βενιζέλο, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, ζητώντας παράλληλα την άμεση σύλληψή του. Υπενθυμίζεται ότι το State Department έχει ζητήσει επισήμως από τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση σύλληψη του καταδικαστέντα για συμμετοχή του στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Και αφού ακούσαμε όλα αυτά τα οποία είναι κάπως, όχι κάπως, είναι κατά, κατηγορηματικά κατά του Χριστόδουλου Ξηρού, να πάμε λίγο στην πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων ή αλλιώς δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, η οποία οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την οσιλία του αδελφού του Χριστόδουλου, Σάβα Ξηρού. Να διαβάσουμε λίγο από την ανακοίνωση. Την υπόλοιπη ανακοίνωση μπορείτε να τη διαβάσετε και στο zoogla.gr. Διαβάζουμε λοιπόν τις δύο πρώτες παραγράφους, όπου φαίνεται λοιπόν πως μόλις 4 μέρες διάρκεισε η παραμονή του Σάβα Ξηρού στο νοσοκομείο Λάρισας, όπου είχε εισαχθεί για ένα μήνα με δικαστική απόφαση, προκειμένου να νοσηλευθεί για τα πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τα οποία τον καθιστούν άτομο με βαριά αναπηρία και θέτουν ενδεχομένως τη ζωή του, την ίδια του μάλλον τη ζωή, σε κίνδυνο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου Λάρισας, ο Σάβας Ξηρός βρέθηκε σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι σχεδόν έχει απολέσει την όρασή του και από το δεξί του χέρι έχει νευρολογικές διαταραχές. Φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια, έχουν ανιχνευθεί οζίδια στον πνεύμονά του και έχει διαγνωστεί σκλήρυνση κατά πλάκας. Μια ασθένεια που χωρίς την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οδηγεί σε βασανιστικό θάνατο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Χριστόδουλο Ξηρό, αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση και το βίντεο που ανέβασε στον δικτυακό τόπο Indie Media. Και να πάμε λίγο στον Άγγελο Φιλιππίδη, τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που φαίνεται λοιπόν πως ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση... καθώς εντός 48 ώρων, αναμένεται να έχουν διαβιβαστεί στο τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης όλα τα μεταφρασμένα στοιχεία για το κατηγορητήριο σε βάρος του. Ο κύριος Φιλιππίδης, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πριν από 10 περίπου ημέρες διεθνές ένταλμα σύλληψης για βαριές κατηγορίες στην υπόθεση των επισφαλών δανείων που χορήγησε το Ίδρυμα Επιδιοίκησής του, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και κρατείται στις φυλακές του Μαλτεπέ, προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μέσω λοιπόν του συνηγόρου του Αθανασίου Βαρλάμη, ο κατηγορούμενος έχει εκφράσει την επιθυμία του να εκδοθεί το συντομότερο. Να πούμε πως μετά την αποστολή του φακέλου στην Τουρκία, εκτιμάται ότι οι διαδικασίες από τις αρχές της γείτονος θα ολοκληρωθούν ίσως και εντός της εβδομάδας. Και από τον Φιλιππίδη να πάμε στον επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκο, όπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση της απαγωγής του. Οι δύο Μολδαβοί ομολόγησαν ότι είναι ένοχοι, ενώ ο ένας φέρεται να είπε ότι προέβη στην απαγωγή, διότι γνώριζε ότι έχει πολλά λεφτά. Πρόσθεσε ότι είχε προσλάβει ως συνεργό τον ομοεθνή του, διότι γνώριζε ότι δεν θα τα κατάφερε μόνος του. Ο συνοργός είπε ότι αρχικά δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να απαγάγουν τον επιχειρηματία.
Και να πούμε πως μετά τις απολογίες του, οι δύο υπήκοοι της Μολδαβίας που κατηγορούνται για την απαγωγή του βιομηχάνου Μανώλη Καραμολέγκου προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και του εισαγγελέα. Στην απολογία του λοιπόν ο 37χρονος υπήκοος Μολδαβίας, ο οποίος πίστηκε από τον απαχθέντα βιομήχανο Μανώλη Καραμολέγκο να παραδοθεί στις αρχές, επέμεινε ότι εκείνος ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Εγώ οργάνωσα, φαίνεται λοιπόν πως είπε, το σχέδιο της απαγωγής. Είχα δει τον επιχειρηματία μια φορά έξω από το εργοστάσιο με το αυτοκίνητό του και κατάλαβα ότι είχε χρήματα. Αποφάσισα να σχεδιάσω την απαγωγή και ζήτησα βοήθεια. Επιπλέον αναφέρεται στον επιχειρηματία Καραμολέγκο ως έναν πολύ κύριο και εξαιτίας του καλού χαρακτήρα του απαχθέντος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του και γι' αυτό παραδόθηκε και την ίδια ημέρα στην αστυνομία αυτοπροσώπος. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι συνεργοί μου ότι δεν έγινε πουθενά άλλο αυτό. Κατάλαβα ότι ο Μανώλης Καραμολέγκος είναι πολύ κύριος και το μετάνιωσα. Τον άφησα ελεύθερο και μου είπε να πάμε μαζί να παραδοθώ για να μην κινδυνεύσω και έτσι τον ακολούθησα στο τμήμα. Υποστήριξε λοιπόν ο 37χρονος στην απολογία του. Να πούμε ότι ο 37χρονος, ο οποίος είναι και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της απαγωγής, είπε ότι ο κύριος Καραμολέγκος, ο οποίος και φυλασσόταν στο Port Pagaz, έβγαλε τα καλώδια και έτσι χάλασε και δεν άνοιγε η πόρτα. Αφού κατάφεραν λοιπόν να την ανοίξουν, μπήκε ο ίδιος μαζί τους στο Port Pagaz για να τον επιτηρεί. Ο τρίτος Μολδαβός λοιπόν φαίνεται πως είναι, μάλλον ο τρίτος συνεργός φαίνεται πως είναι και αυτός Μολδαβός, όπως αρχικά και είχε ακουστεί, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται έχει φύγει από τη χώρα. Τώρα για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, να γυρίσουμε και πάλι λίγο πίσω σε αυτό. Φαίνεται πως άφαντο παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή το ζεύγος Γρυβαία Βάτσεκα για την υπόθεση αυτή. Το ζευγάρι, ως γνωστόν, τα τελευταία δύο χρόνια έχει μετικήσει στη Γυραιά Αλβιώνα, διατηρώντας τον έλεγχο των επιχειρήσεών τους. Η εταιρεία λέγεται EI Congresses and Communication UK LTD και στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου Great West House στο Brentford. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενεί και άλλες εταιρείες όπως η Allianz. Τα γραφεία βρίσκονται μια ανάσα από το αεροδρόμιο του Heathrow. Πρόκειται για μια ακριβή περιοχή. Ενώ όταν απευθυνθήκαμε λοιπόν στη ρεσεψιόν, στο άκουσμα του ονόματος Γρυβαίας, η Βρετανίδα υπεύθυνη επικοινωνίας απάντησε ότι βρίσκεται εκτός Λονδίνου αυτή την περίοδο και δεν γνωρίζει το πότε θα επιστρέψει. Βλέπουμε και τις εικόνες από την Allianz. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται πως καίει, μιας και πρέπει να κάψει. Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά, καταληκτική ημερομηνία είναι η 5η-23η Ιανουαρίου, όπου θα καταβληθεί και η επόμενη δόση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοίνωσε μέσω του αγαπημένου του social media ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Να πούμε πως η δόση είναι ύψους περίπου 38,5 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά 327.000 δικαιούχους. Πρόκειται λοιπόν για την τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών έχει χορηγήσει μέχρι και 59,5 εκατομμύρια ευρώ προς τους δικαιούχους του επιδόματος, όταν οι διαθέσιμες πιστώσεις για επίδομα θέρμανσης είχαν υπολογιστεί σε 180 εκατομμύρια ευρώ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα κοντά σας.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Και πάλι, μάλλον κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Και πάμε λίγο να δούμε την παράταση που δόθηκε στις αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έτσι λοιπόν, έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, θα δέχονται οι τράπεζες από τους πελάτες τους υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας τους από πληστηριασμό. Ο λόγος λοιπόν γίνεται για το νέο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, που ενεργοποιήθηκε από την 1η του Γενάρη, το και το οποίο δίνει τη δυνατότητα καταβολής μηνιαίας δόσης έως και το 10% του καθαρού εισοδήματός τους. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, οι πελάτες των τραπεζών αποφεύγουν τον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας τους. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε λίγο και στα διεθνή μας θέματα, τα οποία είναι αρκετά. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία, όπου σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά από την τριπλή δολοφονία που συνδέεται με τη μαφία και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών. Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου αγοριού, βρέθηκαν απανθρακωμένοι εχθές σε απομενωμένη περιοχή της Καλαβρίας, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανάμεσα λοιπόν στους νεκρούς είναι και ένας 52χρονος και μια 27χρονη. Πώς μπορείτε να σκοτώσετε έναν τόσο μικρό άνθρωπο? Αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Το συμβάν είναι χωρίς προηγούμενο και είναι φρικτό. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποτρόπαια δολοφονία που έχω συναντήσει κατά τη διάρκεια των πολλών χρόνων που εργάζομαι, δήλωσε φανερά σοκαρισμένος ο εισαγγελέας Φράνκο Τζιακομαντώνιο, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας λοιπόν που δολοφονήθηκε φέρεται να είναι ο Τζουζέπε Γιαννιτσέλη, παππούς του μικρού αγοριού Νικόλα Καμπολόγκο, που επίσης βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Γιαννιτσέλη έχει καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό στην οικία του όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του. Και από την Ιταλία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είπα εξέφρασαν εχθές την αισιοδοξία τους σχετικά με τις επερχόμενες συνομιλίες στη Συρία για την απόσυρση από τα Ηνωμένα Έθνη της πρόκλησης προς το Ιράν, να μετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ελβετία, ή αλλιώς το πρόγραμμα το Γενέβη 2, καλώντας όλες τις πλευρές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι στον απόϊχο της σημερινής ανακοίνωσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν τώρα να επικεντρωθούν στην αναποστολή τους, ώστε να φέρουν στα δεινά του λαού της Συρίας και να αρχίσει μια διαδικασία προς την εδώ και καιρό ζητούμενη πολιτική μετάβαση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Γενέβη 2. Να πάμε λίγο στη Γαλλία, όπου η Βαλερή Τριερβελέρ είναι καλύτερα και αναπαύεται. Αυτό φαίνεται λοιπόν πως δήλωσε από τη Χάγη της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί επίσημη συνέντευξη ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος ωστόσο απέφυγε για ακόμη μία φορά να ξεκαθαρίσει αν η 48χρονη σύντροφός του παραμένει και η πρώτη κυρία της Γαλλίας. Ερωτηθείς λοιπόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, αν η Βαλερή Τριερβελέρ παραμένει η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ο Ολάντ περιορίστηκε σε μία απάντηση ανάλογη σε αυτής που έδωσε και κατά τη συνάντευξη τύπου την περασμένη Τρίτη. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η Βαλερή Τριερβελέρ είναι καλύτερα και αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται στην Καλλιτική Αλαντέρν. Δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο να κάνω. Να πάμε στην Ουκρανία. Να πάμε λοιπόν
στο πολεμικό σκηνικό που επικρατεί πραγματικά στο Κίεβο και μιας και όλο το βράδυ της Κυριακής, τουλάχιστον 200.000 πολίτες γέμισαν τους δρόμους της Ουκρανικής πρωτεύουσας διαμαρτυρώμενοι κατά της πολιτικής του Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η ψήφιση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στην ήδη μενόμενη αντικυβερνητική φωτιά. Τα πιο ακραία στοιχεία των διαδηλωτών αψήφισαν τις κλήσεις αντιπολίτευσης για ειρηνευτικές κινητοποιήσεις, εκτοξεύοντας πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Εσωτερικών, 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, 10 από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με 4 εξ αυτών να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Να πούμε πως η νομοθεσία κατά των διαδηλώσεων απαγορεύει ουσιαστικά κάθε μορφή δημόσια συγκέντρωσης, ποινικοποιώντας το στήσιμο σκηνών ή μικροφωνικών εγκαταστάσεων. Και να πάμε λοιπόν, εχμές λοιπόν αφήνει η κυρία Ρέντινγκ κατά της Google, αλλά στέκεται και υπέρ της Ελλάδας για την προστασία των δεδομένων. Την πεποίθηση λοιπόν ότι η ελληνική προεδρία θα αναδείξει και θα προωθεί στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να ψηφιστεί πριν τις ευρωεκλογές του Μαρτίου, εξέφρασε η αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Vivian Reding. Καλωσμένη λοιπόν της εκπομπής Global Conversation στο Euronews, το βίντεο να πούμε πως είναι και από το Euronews, η Vivian Reding κατηγόρησε εταιρείες όπως η Google ότι επιχειρούν να κλέψουν τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι φίλοι δεν κατασκοπεύουν τους φίλους, δήλωσε αναφορικά με το σκάνδαλο κατασκοπίας η αρμόδια Επίτροπος Δικαιοσύνης. Απαραίτητη λοιπόν είναι η αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ όπως είπε η ομιλία του Αμερικανού Μπάρακ Ομπάμα θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την υποψηφιότητά της για θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Vivian Reding δήλωσε πως θα αποδεχόταν εάν της το πρότεινε το κόμμα της. Και από την Ουκρανία να πάμε στο Φαρμακονήσιο, όπου σκάφος με 28 μετανάστες, 2 από τη Συρία και 26 από το Αφγανιστάν, ανετράπη με αποτέλεσμα να αγνοούνται 12 άτομα, εκ των οποίων 9 παιδιά και 3 γυναίκες κατά δήλωσή τους. Υπενθυμίζεται το πρωί της Δευτέρας, το σκάφος εντοπίστηκε από το πελωτό του λιμενικού που έσπευσε στο σημείο για να ρημουλκίσει 8 μέτρο ξύλινο αλιευτικό. Κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, 2 άτομα έπεσαν στη θάλασσα και οι υπόλοιποι μετακινήθηκαν μέσα, να πούμε, σε χρόνο ρεκόρ, μιας και η βάρκα πραγματικά βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να κινηθούν προς την πλευρά της βάρκας για να πιαστούν, με αποτέλεσμα να χαθεί το κέντρος βάρους της βάρκας και να ανατραπεί. Οι άνδρες του λιμενικού κατάφεραν να περισυλλέξουν 16 άτομα. Μέσα σε χρονορικό όμως η βάρκα βούλιαξε και αυτοί που ήταν στην καμπίνα, στο ρόλο τους 9 παιδιά και 3 γυναίκες, δεν κατάφεραν να βγουν. Αποτέλεσμα είναι να βυθιστούν με τη βάρκα και να θεωρούνται αγνοούμενοι. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες διασωθέντων, πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 1 έως και 10 ετών. Και να πάμε από εδώ στη Ρωσία, όπου στη Βολγκογκραντ έφτασε τη Δευτέρα η φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών του Σότσι. Ένα λοιπόν πριν η πόλη θρηνούσε 34 θύματα σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Νωρίτερα λοιπόν εχθές η Ισλαμική Ένοπλη Οργάνωση Βιλαγιάτ Νταγκεστάν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις του Δεκεμβρίου. Τα 2 μέλη της ομάδας στο βίντεο που κυκλοφόρησε αποτελούν το Ρώσο πρόεδρο για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων του Σότσι. 22η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνες, που θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 23 Φεβρουαρίου, αποτελούν μείζον στοίχημα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάντως, τα μέλη της οργάνωσης Βιλαγιά Νταγκεστάν, με λόγια όπως «εάν πραγματοποιήσετε στους Ολυμπιακούς θα λάβετε ένα δώρο για εσάς και τους τουρίστες που θα έρθουν». Φαίνεται λοιπόν πως με τα λόγια αυτά τα μέλη της οργάνωσης Βιλαγιάτ Νταγκεστάν απειλούν πως θα χτυπήσουν στο Σότσι. Στο βίντεο που αναρτήθηκε λοιπόν στο διαδίκτυο, η Ισλαμική Οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη και για τις 2 πολύ νεκρές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Βόλγκογκραντ. Και από εδώ να πάμε στην Ιαπωνία, όπου πάνω από 200 δελφίνια περιορίζονται σε παραλία της Δυτικής Ιαπωνίας πριν υποστούν κυριολεκτικά σφαγή προκειμένου να απολυθούν.
Το ετήσιο κυνήγι δελφινιών μπορεί σε πολλούς να προκαλεί αποστροφή, όμως στην Ιαπωνία αποτελεί παράδοση. Σε μια λοιπόν ασυνήθιστη κίνηση, η Αμερικανίδα πρέσβης Τόκιο, Κάρολιν Κένεντι, έκανε λόγο μέσω του Twitter για απάνθρωπη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της σφαγής, μια μεταλλική ράβδος πλήττει το νοτιομυελό του δελφινιού. Αυτά τα δελφίνια δεν πεθαίνουν αμέσως. Τους παίρνουν 20 με 30 λεπτά έως όπου μορογήσουν μέχρι θανάτου. Πεθάνουν από ασφυξία ή πνιγούν κατά τη μεταφορά τους προς το σφαγείο, δηλώνει η Μελίσσα Σιγκάλη, ακτιβίστρια της οργάνωσης Θαλάσσιος Ποιμένας. Πού να πάμε, στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 10 άτομα και σκοτώθηκαν επίσης 14. Μάλλον σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε νωρίς εχθές το πρωί στο Ρουαλπίντι του Πακιστάν. Την ευθύνη λοιπόν για την επίθεση, η οποία και έγινε σε πολυσύχναστη αγορά της πόλης κοντά στο αρχηγείο του στρατού, ανέλαβαν οι Ταλιμπάν. Είχαν προηγηθεί την Κυριακή άλλες επιθέσεις των περιοχών στην περιοχή των Φυλών, στο βόρειο Ουαζιριστάν, όπου οι Ταλιμπάν σκότωσαν 20 στρατιώτες. Και από εκεί στη Βαγδάτη, με τουλάχιστον 26 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 76 να έχουν τραυματιστεί σε μια σειρά από εκρήξεις βομβών σε περιοχές της Βαγδάτης, μετέδωσε τη Δευτέρα το Ιρακινό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πιο φωνική από τις συνολικά 7 επιθέσεις σημειώθηκε στη συνοικιανότητα της Ιρακινής πρωτεύουσας, όπου τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα λοιπόν με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων. 2 από τις εκρήξεις έπληξαν περιοχές που πλειοψηφούν Σουνίτες, Μουσουλμάνοι, ενώ οι υπόλοιπες στόχευσαν περιοχές με σιτικό πληθυσμό. Καμία όμως, να πούμε, ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις πολλαπλές βομβιστικές επίθεσεις της Δευτέρας, αλλά και για παρόμοιες φωνικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές που πλειοψηφούν οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν ομάδες Σουνιτών της Αλ-Κάιντα, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την σιιτική ηγεσία της κυβέρνησης του Νούρι Αλ-Μαλίκη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα διεθνή, και κάπου εδώ να πάμε στον τομέα πολιτισμό. Θα ξεκινήσουμε με κάτι δυσάρεστο, μιας και από τη ζωή έφυγε ο ηθοποιός Γιώργος Κατινάς έπειτα από τροχαίο που είχε το βράδυ της Κυριακής. Σε τροχαίο λοιπόν δυστύχημα με τη μηχανή του έχασε τη ζωή του ο 42χρονος ηθοποιός Γιώργος Κατινάς. Ήταν ένας μαχόμενος συνδικαλιστής στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας 4Actors, ενώ συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, όπως η Βέρα στο Δεξί, 7 Θανάσιμες Πεθερές, οι Οικογενειακές Ιστορίες και τα Μυστικά της ΕΔΕΜ. Φέτος στο θέατρο έπαιζε την παράσταση The Man from the Earth του Τζερόμ Μπίξμπι, στο θέατρο Αλκμίνη στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Η κηδεία του Γιώργου Κατινά, να πούμε πως θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 4 η ώρα το απόγευμα στο κημητήριο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον Κόκκινο Μήλο. Να ευχηθούμε και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να πάμε λίγο στη δεκαετία του 50, όπου, όπως λέει, λίγο ακόμα, κλικ στη δεκαετία του 50 και στο θέατρο Άλμα. Κλικ, δεκαετία του 50, τρεις γυναίκες, τέσσερις εποχές, ένα κομμωτήριο, κλικ. Το λίγο ακόμα πραγματεύεται τη θέληση του ανθρώπου που πραγματοποιεί τις επιθυμίες παρά τα εμπόδια που υπάρχουν. Σχέσεις αγάπης, αλλά συνάμα πολύπλοκες, κρυμμένες συναισθήματα, θέληση για ζωή, ρίσκο, φόβο, ανησυχία, απορία. Θα προλάβουμε να ζήσουμε όλα αυτά που ονειρευτήκαμε ή στο τέλος θα επιθυμούμε λίγο ακόμα? Κοινωνικό δράμα που εξελίσσεται στα δεκαετία του 50. Ας δούμε το τρέιλερ και ας το ακούμε μάλλον σαν χαλί και ας το βλέπουμε, να πούμε λίγο την ταυτότητα της παράστασης. Ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις από τις 27 πρώτου και θα είναι εκεί από Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή στις 9 και 4 στο θέατρο Άλμα. Συνοδό Ακομινά του 15 και Αγίου Κωνσταντίνου στο Μεταξουργείο. Η διάρκεια του είναι 75 λεπτά, ενώ η τιμή του εισιτήριου κυμαίνεται από 5 ευρώ των ανέργων, 7 των φοιτητικών έως και 12 το κανονικό. Αυτά λοιπόν, τώρα οι συντελεστές, να πούμε στις μερικούς. Ποιους να πούμε, έχει τους ηθοποιούς. Να πούμε ότι πρωταγωνιστούν η Βασιλική Δρακοπούλου, η Νάσια Παυλάτου και η Φλάβια Σγκόηφο. Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών Ανδρομάχης Δαυλού, Έλληνας Καμπάκογλου και Έλενας Μπογδάνου. Ας δούμε λίγο την Αυλαία, που έχει κάνει μάλλον η παραγωγή Αυλαία.
Πλαστικοί πίνακες, το επόμενο μας θέμα, οι οποίοι ζωντανεύουν μέσα από ένα θεαματικό 2,5D animation με έργα του Καραβάτζιο, του Ρούμπενς και δεκάδων ακόμα μεγάλων δημιουργών όπως δεν τα έχετε ξαναδεί. Το βίντεο αυτό μας το έχει στείλει η Γεωργία. Να ευχαριστήσουμε την Γεωργία. Γεωργία, συμφωνώ μαζί σου. Είναι ανεκτίμητο αυτό το βίντεο. Γι' αυτό πάμε να το δούμε. Προσέξτε το όλοι καλά. Είναι καταπληκτικό.
Πραγματικά τρομερό, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη συγκινητική ιστορία του bestseller «Η κλέφτρα των βιβλίων» του Μάρκους Ζούσακ, η οποία είναι έτοιμη να εξελιχθεί στα 24 καρέ του δευτερόλεπτο. Το μυθιστόρημα λοιπόν που εκτελήσεται με φόντο την ναζιστική Γερμανία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μεταφέρεται στο σινεμά σε μια φιλόδοξη θα λέγαμε παραγωγή, την οποία υπογράφει ο σκηνοθέτης της σειράς, ο πύργος του Ντάουντον, Μπράιαν Περσίβαλ. Να πούμε πως η κλέφτρα των βιβλίων αφηγείται τη ζωή της μικρής Λίζελ, ενός κοριτσιού που δίνεται για ευθανασία σε ανάδοχη οικογένεια στη Γερμανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την υποστήριξη της νέας οικογένειας και του Μαξ, ενός νεαρού Εβραίου πρόσφυγα που η οικογένεια κρύβει στο σπίτι του, η Λιζέλ μαθαίνει σιγά σιγά να διαβάζει. Για την Λιζέλ και τον Μαξ, η δύναμη των λέξεων και η φαντασία είναι ο μοναδικός τρόπος διαφυγής από την ταραχώδη κατάσταση που επικρατεί. Στο φιλμ εποχής πρωταγωνιστεί ο σκαρικός Τζέφρι Ρας, η Έμιλι Γουάτσον, η Σόφι Νέλς και ο Νίκο Λίρς. Να πούμε πως το βιβλίο «Η κλέφτρα των βιβλίων» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», ενώ το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιανουαρίου του 2014. Ας πάμε να δούμε το τρέιλερ. This is cornerback. I have a situation. Somebody tried to kill me. Talk me through your very scary scenario. Keep in mind, I don't have your PhD. I think there's a coordinated plot for terrorist attack. It's gonna be big. You're not just an analyst anymore, Jack. You're operational now. Does work okay? Yeah, it was good. I have to go to Moscow. You Americans like to think of yourselves as direct. Perhaps you are just rude. Perhaps you're just touchy. What are you doing here? You involved me in this, and I can help. I'll have to keep him busy at the table for what, 10 minutes? Got it. You were spectacular. Are you about to misbehave? Partnerships are delicate, Mr. Ryan. Sometimes they end violently. Clear compromise. God. There's a very real scenario where we don't get out of this alive. Dad! Where is she? You think this is game, Jack? It's a decoy. Tokyo, London, Shanghai. It's gonna be a wipeout. Λοιπόν, και θα κλείσουμε, γιατί ήρθε η ώρα να κλείσουμε, με έναν σκύλο, ο οποίος είναι το σκυλάκι της χαράς. Και γιατί ονομάζεται έτσι? Και το σκυλάκι αυτό, μόλις αρχίζει η σειρά, αυτή η πολυπαιγμένη σειρά του Αντένα, το καφέ της χαράς, τον πιάνουν οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες και αρχίζει να τραγουδάει το τραγούδι τίτλων. Λοιπόν, εμείς να σας χαιρετήσουμε. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ηρώ που ακολουθεί με το Ζούγκλα Vibes. Από εμάς να έχετε μια πολύ ευχάριστη ημέρα, μια πολύ δημιουργική ημέρα. Και αν πραγματικά έχετε κάτι που σας ανησυχεί και σας στεναχωρεί, καλύτερα το αφήσετε στην άκρη και να εστιάσετε σε κάτι που αξίζει πραγματικά να χαίρεστε για αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας. Ας δούμε το μικρό φύλλο.